Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή των εκδόσεών μας Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Θα σας παρουσιάσουμε απόψε μερικές από τις πιο σημαντικές εκδόσεις βιβλίων που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Σε μια εποχή δύσκολη, εσχατολογική, εποχή μεγάλης κρίσεως και πιστεύουμε ότι θα σας προσφέρουν μεγάλη ενημέρωση και σημαντική βοήθεια στο να καταλάβετε τελικά πού βαδίζουμε και τι συμβαίνει στο κοινωνικό γίγνεσθε. Σας καλησπερίζουμε λοιπόν και καλησπερίζουμε επίσης απόψε στη συντροφιά μας εδώ, τον πατέρα Μάξιμο, ο οποίος είναι συγγραφέας των περισσότερων βιβλίων των εκδόσεών μας, να μας αναλύσει συνοπτικά το περιεχόμενο καθενός από αυτά τα βιβλία που έχουμε εκδώσει και που έχει συγγράψει ο ίδιος. Ο ηγούμενος λοιπόν της Ιεράς Μονής του Αγίου Κοσμά, πατήρ Μάξιμος Βαρμπαρής, είναι απόψε μαζί μας. Σας καλησπερίζουμε, πατέρα Μάξιμε. Καλησπέρα σας, κύριε Αντωνιάδο, ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι την καλύτερο σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Μάξιμο. Οι ευχές σας χρειάζονται σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διάγουμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ μερικά από τα πιο σημαντικά βιβλία που έχουμε εκδώσει, που είστε συγγραφέας των περισσότερων βιβλίων εσείς. Ας ξεκινήσουμε με το πολύ συγκλονιστικό βιβλίο, «Ο Αντίχριστος ήλθεν», 1983-2013. Είναι αυτό το βιβλίο, το οποίο έχετε συγγράψει το 2006. Έχετε συγγράψει. Αλλά πιο μπροστά να αναφέρω ότι το βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο 5 βιβλίων για απόψε, που στη διάρκεια μονάχα της εκπομπής θα τα έχουμε σε μια πολύ μεγάλη έκπτωση της τάξης των 55%. Δηλαδή το πακέτο μας αυτό θα είναι από 100 ευρώ μονάχα 45 ευρώ για τους αγαπητούς φίλους και τηλεθεατές μας, σε μια διάθεση των εκδόσεών μας να βοηθήσουμε σε αυτή την δύσκολη εποχή όλους αυτούς που θέλουν να προμηθευτούν για να ενημερωθούν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο βιβλίο του πακέτου αυτού, «Ο Αντίχριστος ήλθεν», 1983-2013. Πατέρα Μάξιμε, το 2006 προβήκατε στη συγγραφή αυτού του συγκλονιστικού βιβλίου που ανατάραξε τα λιμνάζοντα νερά, οφείλω να χαρακτηρίσω, της εποχής εκείνης. Για πείτε μας, τι σας οδήγησε στη συγγραφή του συγκεκριμένου αυτού βιβλίου? Οι λόγοι που μου οδήγησαν εκεί είναι πάρα πολλοί. Γενικότερα, βέβαια, έβλεπα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, δεκαετία του 80, δεκαετία του 90, να συμβαίνουν σε όλο το παγκόσμιο σκηνικό πολλά και συγκλονιστικά γεγονότα και εξελίξεις, οι οποίες δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να μας αφήσουν αδιάφορους. Και βλέπουμε ότι όλα είναι μεθοδευμένα και προσχεδιασμένα και οδηγούν σε μια παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία στόχο και σκοπό έχει να υποτάξει όλους τους ανθρώπους της γης κάτω από ένα λαό, τους σιωνιστές, οι οποίοι θα θελήσουν να κυβερνήσουν και να εξουσιάζουν όλη τη γη. Όλα από τα γεγονότα και όλες οι εξελίξεις οι παγκόσμιες εκεί οδηγούσαν. Και κάποια στιγμή μάζευα διάφορα στοιχεία όλα αυτά τα χρόνια και τα συγκέντρωσα γύρω από τα έσχατα χρόνια, γύρω από τον Αντίχριστο, γύρω από την Δευτέρα Παρουσία, τα συνέλεξα και με την βοήθεια και την χάρη του Θεού προέβη σε αυτή τη συγγραφή του ταπεινού αυτού βιβλίου «Ο Αντίχριστος ήλθε», 1983-2013, που αυτές οι δύο ημερομηνίες είναι η ημερομηνία της γεννήσεως του Αντιχρίστου και το 2013 είναι η ημερομηνία της εμφανίσεως του Αντιχρίστου, όπως καταγράφουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες και η Αγία Γραφή μέσα από διάφορες προφητείες που άλλες θα λέγαμε κυριολεκτικά, άλλες αλληγορικά, μεταφορικά, έτσι συνέγραψαν οι Άγιοι και οι Θεοφόροι Πατέρες μας και οι διάφοροι προφήτες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και μας οδήγησαν να... αυτά όλα ήταν καταγεγραμμένα και απέμενε πλέον να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να φωτίσει ο Θεός όλους εμάς τους ανθρώπους οι οποίοι είμαστε κοντά του, πιστεύουμε σε αυτό, για να μπορούμε να δούμε τα λεγόμενα σημεία των καιρών. Όλα και να δίνουν τα σημάδια τα οποία τα έχει αφήσει ο Κυριός μας για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε στα έσχατα χρόνια. Πατέρα Μάξιμε, στο βιβλίο αυτό είναι χωρισμένο, όπως βλέπουμε, σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα αναφέρεται ακριβώς στα σημεία των καιρών. Τα σημεία, δηλαδή, όπως γράφετε, τα οποία θα προηγηθούν τις εμφανίσεις του Αντιχρίστου και τα οποία, όπως βλέπουμε, τα περισσότερα ήδη έχουν υλοποιηθεί. Τι ακριβώς, ποια είναι τα λεγόμενα σημεία των καιρών που προφητεύει ο ίδιος ο Κυριός μας και οι Άγιοι μας στην Αγία Γραφή? Ναι, είναι πάρα πολλά. Τι ονομάζουμε σημεία των καιρών? Σημεία των καιρών είναι εκείνα τα σημάδια τα οποία έχει αφήσει ο Κύριος μας, αλλά και οι Άγιοι μας, κυρίως ο Κύριος μας, μέσα στο Ευαγγέλιο και ιδιαίτερα στο ΚΔ, δηλαδή στο 24ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου, και στο ΚΑ, 21ο του Ευαγγελιστού Λουκά, και στο ΙΓ, το 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Μάρκου, ούτως ώστε μόλις θα δουν αυτά τα σημάδια, που είναι σημάδια τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα αντιπαρέλθει, ούτε να τα
μπερδέψει με κάτι άλλο, διότι διαφορετικά δεν θα ήταν σημάδια. Δεν μπορεί δηλαδή ο Κύριος μας, ο Μεσσίας και ο Σωτήρας και ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός μας να άφησε για τα παιδιά του όλους εμάς κάποια σημεία, κάποια σημάδια τα οποία όχι μόνο δεν θα μας έδιναν τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε στα εσκατάχρονια, αλλά και αντίθετα θα μας μπέρδευαν. Άρα λοιπόν είναι σημάδια πέρα από κάθε, θα λέγαμε έτσι, συζήτηση δυνατά και σημαντικά και σήμα κατά τεθέν, τα οποία θα μας οδηγήσουν να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι φτάσαμε στο τέλος. Είναι οι οδοδείκτες δηλαδή, οι οποίοι θα μας οδηγήσουν στο να καταλάβουμε ότι ζούμε στα έσχατα χρόνια και ειδικά στην τελευταία φάση των εσχατολογικών χρόνων, που είναι η γέννηση και η εμφάνιση του Αντιχρίστου. Ακριβώς. Και αυτό γιατί. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία, συγγνώμη, πατέρα Μάξιμε, είναι και η εμφάνιση του 666. Ξέρουμε ένα ότι. Ένα σημείο, ναι. Ένα από τα πολύ μεγάλα σημεία, τα οποία δεν υπήρχε ποτέ. Γιατί κάποιο μπορεί να πει ότι η πατέρα Μάξιμε πάντοτε συνέβαιναν αυτά. Πάντοτε είχαμε πλημμύρες, λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς. Υπάρχουν όμως κάποια σημεία τα οποία ουδέποτε υπήρξαν στο παρελθόν, όπως παραδείγματος χάρη αναφέρεται για την Αποστασία και τον αριθμό 666. Για τον αριθμό 666, τι μπορείτε να μας πείτε, ότι είναι, γιατί Ταμιάδο, επέλεξε είναι, καταρχήν ο Αντίχριστος αυτόν τον αριθμό και όχι κάποιον άλλον αριθμό? Είναι τεράστιο το θέμα και πολύ θεολογικότατο, έτσι και δεν έχουμε το χρόνο μέσα στη λίγη αυτή ώρα της εκπομπής να τα αναλύσουμε όλα. Σίγουρα, εκτενώς. Εξάλλου εδώ θα κάνουμε αλλά μια μικρή αναφορά. Θα μπορούσαμε, βεβαίως, θα μπορούσαμε να πούμε στη λέγη αυτή ώρα που έχουμε ότι το 666 είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου, τον οποίο αναφέρει η ίδια η Αγία Γραφή και συγκεκριμένα η Αποκάλυψη, αλλά και σε άλλα σημεία παλαιότερα στην Παλιά Διαθήκη, που στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψης, που εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει ότι στα έσχατα χρόνια θα έρθει μια εποχή που θα παρουσιαστεί ο άνεμος και θα γίνει μια εποχή που όλα θα είναι ηλεκτρονικά και κανείς δεν θα μπορεί να αγοράζει και να πουλάει, δηλαδή να κάνει καμία συναλλαγή, αν δεν έχει έναν αριθμό. Αυτός ο αριθμός είναι αριθμός ανθρώπου, όπως λέγει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, και είναι ο αριθμός 666, χ, ξ, σίγμα, τ. Τώρα, γιατί διάλεξε αυτόν τον αριθμό, ένα τεράστιο θεολογικό θέμα, το οποίο υπάρχει ειδικό κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο μας. Πιστεύω, πατέρα, θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενες εκπομπές να το αναλύσουμε διεξοδικά. Εξάλλου, αυτός είναι ο σκοπός μας. Εσείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε στην διάρκεια της εκπομπής, γιατί η προσφορά αυτή ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τα 5 αυτά βιβλία, μονάχα από 100 ευρώ, από 100 ευρώ μονάχα 45 ευρώ, δηλαδή μία έκπτωση μεγάλη της τάξης των 55% σε μια προσπάθεια των εκδόσεών μας να ενημερώσουμε τους αδελφούς μας και όλο τον κόσμο για αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα, ειδικά αυτή την εποχή που βλέπουμε να υλοποιούνται πραγματικά τα σημεία των καιρών. Τα βιβλία, λοιπόν, να επαναλάβουμε, είναι «Ο Αντίχριστος ήλθεν», το οποίο συγκλονιστικά αναφέρει την γέννηση του Αντιχρίστου. Είναι «Η πτώση και το τέλος του Αγίου Όρους», που είναι ένα ανέκδοτο χειρόγραφο του Αγίου Νείλου, που για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία και τη τιμή οι εκδόσεις μας να το εκδώσουν, ώστε να το προσφέρουν τις προφητείες του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτη προς τον κόσμο που τον ενδιαφέρει. Επίσης, ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, η κάρτα του πολίτη και το χάραγμα της Αποκαλύψεως, μέσα στο οποίο αναλύει διεξοδικά ο πατέρας Μάξιμος, με αφορμή αυτή τη σύγχυση που υπάρχει σχετικά με το τι είναι τελικά σφράγισμα και αν η κάρτα του πολίτη είναι ή όχι σφράγισμα, ένα πάρα πολύ φλέγον και επίκαιρο θέμα, που θα μας μιλήσει συνοπτικά ο πατέρας Μάξιμος στη συνέχεια. Και επίσης, το τελευταίο βιβλίο που έχει εκδώσει, 2018, το τέλος του κόσμου, Δευτέρα Παρουσία, το οποίο συγκλονίζει πραγματικά και μόνο ο τίτλος του. Το βιβλίο αυτό επιβεβαιώνει και συνεχίζει με τα νέα στοιχεία που συνέλεξε ο πατέρας Μάξιμος από το 2006 μέχρι το 2011, είναι συνέχεια του πρώτου βιβλίου «Αντίχριστος ήλθεν». Σε αυτό, λοιπόν, επιβεβαιώνεται, πέραν πάσης εφηβολίας, όλα τα σχετικά που είχαν γραφτεί στο πρώτο βιβλίο. Λοιπόν, έχουμε επίσης το σύμβολο της πίσεως, το οποίο είναι μια πάρα πολύ σημαντική μελέτη, γιατί με απλά λόγια και κατανοητά αναλύει την ουσία της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Είναι ερμηνευτικά σχόλια πάνω στα άρθρα του συμβόλου της πίστης μας. Οι Άγιοι μας δώσανε μεγάλους αγώνες τους πρώτους αιώνες μέχρι να διαμορφωθεί ο πυρήνας της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Και αυτό, με απλά λόγια, είναι για όλους, για θεολόγους και μη, ώστε να αντιληφθούν το νόημα του συμβόλου της πίστης, το οποίο όλοι ξέρουμε να το απαγγέλουμε, αλλά λίγοι γνωρίζουν το περιεχόμενό του. Είναι της θεολόγου της κυρίας Ελένης Σταμούλου, αξίζει πραγματικά να το διαβάσετε. Είναι, λοιπόν, όλα τα βιβλία μας πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ξεκινάνε από τη διάθεσή μας να βοηθήσουμε, γιατί είναι θέματα σωτηριολογικά όλα αυτά και δεν είναι απλά μόνο ενημερωτικά. Ας προχωρήσουμε όμως, πατέρα Μάξιμε,
στο δεύτερο βιβλίο, το 2018, το τέλος του κόσμου, δευτέρα παρουσία. Ο τίτλος και μόνο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός και εντυπωσιακός. Πώς τον επιλέξατε? Ναι. Το λέει ξεκάθαρα, κυρία Αντωνιάδου, ο τίτλος είναι 2018, είναι η ημερομηνία, το έτος δηλαδή 2018, το τέλος του κόσμου και η δευτέρα παρουσία. Πού θα γίνει το τέλος του κόσμου, η δευτέρα παρουσία για όλους εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, προσδοκώ Ανάσταση νεκρό και ζωή του μέλλοντος αιώνος, που θα γίνει η Ανάσταση όλων των κεκοιμημένων από τον πρώτο άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο, και όλα τα κείμενα, όλες οι προφητείες και της Αγίας Γραφής, το τονίζω αυτό, και των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας, έτσι οδηγούν στο έτος αυτό, 2018. Δεν είναι κάτι το οποίο έβγαλα, θα λέγαμε, ας μου επιτραπεί να πω, από το δικό μου κεφάλι, δεν είναι κάτι αυθαίρετο, δεν είναι κάτι οτιδήποτε άλλο κλπ. Φαίνεται ξεκάθαρα, φαίνεται μέσα από όλα τα κείμενα και όλα τα κεφάλια. Μιλάμε τώρα για βιβλία, αγαπητοί τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, έτσι, τα οποία και ο Αντίχριστος ήρθε είναι γύρω σε 700 σελίδες, αλλά και η δευτέρα παρουσία, 2018, τέλος του κόσμου, δευτέρα παρουσία, είναι και αυτό γύρω στις 600 σελίδες περίπου κλπ. Έτσι, πάνω από 600 σελίδες. Το βιβλίο Αντίχριστος ήρθε έχει 1000 παραπομπές, πραγματικά, και για το πιο ερευνητικό μυαλό, που έτσι πρέπει να είμαστε, υπάρχουν όλες οι πηγές και στο πρωτότυπο, η γλώσσα και στη μετάφραση, και στα αρχαία, που μπορεί, και στα αρχαία και στη δημοτική, που μπορεί να ανατρέξει κανείς και να δει η διεσόμαση, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε ερευνητικοί σε μια εποχή πλάνης που ζούμε, πατέρα Μάξιμη, και τόσων πληροφοριών. Πρέπει να είμαστε ερευνητικοί, απλώς με καλή διάθεση να βρούμε την αλήθεια και ο Θεός πιστεύω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε, κύριε Αντωνιάδου. Έτσι, δεν λέμε σε κανέναν να πιστέψει όλα αυτά τα οποία έχει γράψει η ταπεινότη μου, έτσι, τα οποία φυσικά είναι και πάρα πολύ σημαντικά και συγκλονιστικά και θα λέγαμε έτσι ξεπερνάνε τα όρια, ας πούμε, τα φυσιολογικά κλπ. Γιατί μιλάμε πλέον για έσκατα χρόνια, μιλάμε για το τέλος του κόσμου κλπ. Που έχουν ακουστεί πολλά κατά καιρούς κλπ. Αλλά δεν καλούμε κανέναν να πιστέψει πριν διαβάσει, πριν αγγίξει με τα ίδια τα χέρια του, να μελετήσει όλα αυτά τα κείμενα, 700 σελίδες σχεδόν το κάθε βιβλίο, έτσι με όλα τα κείμενα, 1000 παραπομπές ο Αντίχριστος ήλθε, μέσα από την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες, η δευτέρα παρουσία γύρω στις 500-600 παραπομπές, πάλι μέσα από την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες, έτσι διαβάστε τα. Και δείτε αν αυτά που λέμε είναι αυθαίρετα, αν είναι, ξέρω εγώ, προσωπικά μας, αν είναι ερμηνείες προσωπικές μας, είναι θέσεις της Εκκλησίας μας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Προσέξτε, όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε στην κάθε εποχή την διοικούσα Εκκλησία της κάθε εποχής, γιατί η διοικούσα Εκκλησία της κάθε εποχής μπορεί κάλλιστα έτσι να είναι οι αγιότεροι που υπήρξαν ποτέ ανά τους αιώνες, αλλά μπορεί να είναι και χειρότεροι. Όπως έχουμε πάρα πολλές φορές διαχρονικά στην εκκλησιαστική ιστορία, διοικούσα σύνοδος είτε του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, είτε της Αντιοχίας, είτε της Αλεξανδρίας, είτε της Ελλάδας, οτιδήποτε άλλο, να πέφτουν σε αιρέσεις, να πέφτουν σε πλάνες, να πέφτουν σε παραβάσεις ιερών κανόνες, και ήδη μετά η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Οικουμενική Σύνοδο, η Έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Ποιος καταδίκασε? Δεν καταδίκασε το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης 6 Πατριάρχες, Σέργιο, Πέτρο, Παύλο, Πύρο κλπ. Και άλλους. Έτσι. Δηλαδή, όταν λέμε λοιπόν Εκκλησία, Ορθόδοξη Εκκλησία, εννοούμε την διδασκαλία, είναι την διακονική. Είναι ανθρώπινος οργανισμός εξάλλου. Εσείς αναφέρεστε ότι μπορεί να πλανηθεί το ανθρώπινο σκέλος αυτού του ανθρώπινου αυτού οργανισμού. Ακριβώς. Αλλά η διδασκαλία όμως της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας διαχρονικά, μέσα, όπως προκύπτει μέσα από την Αγία Γραφή, Παλαιά και Νέα Διαθήκη, και μέσα από τις Οικουμενικές και Τοπικές Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες μας κλπ., είναι σαφέστατα έτσι καταγεγραμμένα μέσα στα βιβλία αυτά και δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Η ουσία, πατέρα Μάξιμη, είναι ότι θα πρέπει οι χριστιανοί να ερευνούμε τα γραφάς, και αυτό το μας έδωσε εντολή ο ίδιος ο Χριστός, που λέει ερευνάτε τα γραφάς και γνώστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι με προσοχή και προσευχή βέβαια να μελετούμε, γιατί γι' αυτό τα έγραψε τα σημεία αυτά το Ευαγγέλιο και οι Άγιοι μας, ακριβώς για να μας βοηθήσουν, να μας ενημερώσουν, να μας προειδοποιήσουν και όχι βέβαια να μας εκφοβήσουν. Ακριβώς. Και πάνω αυτό το λέω γιατί ακούστηκε και κάποιες ενστάσεις μετά τη συγγραφή του πρώτου σας βιβλίου, ότι εκφοβίζεται, ότι με αυτό το, και οι εκδόσεις μας βέβαια, ότι με αυτόν τον τρόπο τρομοκρατούμε τον κόσμο. Φυσικά και η πρόθεση τότε, επιτρέψτε μου να πω αυτή την έκφραση, οι πρώτοι που θα είχαν τρομοκρατήσει με τα γραφόμενά τους
και το λέω με, καταλαβαίνετε με ποιο πνεύμα το αναφέρω, θα ήταν οι Άγιοι μας και οι προφήτες που μας τα έγραψαν ακριβώς για να τα διαβάσουμε, για να μας ενημερώσουν και από αγάπη κινούμενοι. Έτσι. Ο άξονας ήταν η αγάπη. Ακριβώς. Πολύ σωστά τα είπατε, κυρία Αντωνιάδου, ότι ο σκοπός και ο δικός μας, αλλά και του Χριστού μας και των Αγίων μας που τα έγραψαν αυτά, γιατί είναι καταγεγραμμένα και όλα αυτά τα κείμενα που περιλαμβάνονται στα βιβλία μας και στα πέντε βιβλία μας κλπ. Έτσι, τα οποία είναι αμέτρητες σελίδες από κείμενα και στο αρχαίο, όπως είπατε, και στην καθομιλουμένη κλπ. Δεν είχαν σκοπό που τα έγραψαν οι Άγιοι μας. Δεν υπάρχει, υπάρχει ειδικό κεφάλαιο μέσα που λέει ότι δεν υπάρχει ούτε ένας αιώνας που πέρασε και δεν υπήρξαν, ας πούμε, Άγιοι στον κάθε αιώνα, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και δέκα και περισσότερο, οι οποίοι ασχολήθηκαν με τα θέματα αυτά και συνέγραψαν τόμους ολόκληρους. Οπότε λοιπόν, όπως είπατε πολύ σωστά, στόχος και σκοπός είναι η ενημέρωση, έτσι, όπως λέγει πολύ ωραία, το λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμου, έτσι, που λέει: ασφάλιζε την ψυχή του άνθρωπο. Διαμαρτύρεται σε εκκλησία και τώρα και πάντοτε κλπ. Και προδιαλέγεται εσύ τα περί αντιχρίστου. Καν είτε επί σε γίνονται, είτε μετά σε ουκ είδαμεν. Αλλά καλόν εστί, έτσι, να το γνωρίζει για να προασφαλίσει την ψυχή σου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, απλά λόγια, λέγει ο Άγιος Κύριλλος από τον 4ο μετά Χριστό αιώνα, κάνοντας ομιλίες και ενημερώνοντας το ποιμνιό του για όλα αυτά τα θέματα, ότι είναι καλό να ασχολούμαστε με το θέμα του Αντιχρίστου. Έτσι. Και γιατί μας προετοιμάζει, λέει, και μας προασφαλίζει την ψυχή, και μάλιστα παρακάτω λέει, και είναι καλό, λέει, να τα γνωρίζουμε όχι μόνο εμείς που τα διαβάζουμε και τα μαθαίνουμε, αλλά να τα μεταδίδουμε και να μεταφέρουμε και στους αδελφούς μας, λέει. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμου. Και το γράφουμε έτσι, μέσα στα βιβλία αυτά, με συγκεκριμένη παραπομπή που μπορεί να το βρει κανείς. Πατέρα Μάξιμο, μου θυμήθηκε τώρα κάποια ένσταση από ορισμένους που έχω ακούσει. Που λένε ότι, πνευματικοί που λένε και προς τα πνευματικοπαίδια τους, ότι με τον Χριστό να ασχολείστε και όχι με τον Αντίχριστο. Λέτε και ο Αντίχριστος, τα θέματα που αφορούν τον Αντίχριστο και γενικά τα σημεία των καιρών, δεν μας τα άφησε ο ίδιος Κύριός μας και οι Άγιοι μας για να ενημερωθούμε. Μα είναι ενημέρωση πάνω ουσιαστικά Ακριβώς. στα θέματα τα χριστολογικά και στα θέματα σωτηριολογικά που άπτονται σωτηρίας μας. Και είναι έγκλημα για τη σωτηρία μας πραγματικά το να εμποδίζουμε τους ανθρώπους το να ενημερώνονται ειδικά πάνω σε αυτά τα θέματα. Εσείς, αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητές φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε, γιατί αυτή η πολύ μεγάλη προσφορά των εκδόσεών μας, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είναι μια μεγάλη προσφορά των τόσεως 55%. Το πακέτο περιλαμβάνει 5 βιβλία από 100 ευρώ, μονάχα 45 ευρώ. Πάρτε τηλέφωνο, αυτή τη στιγμή στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη σας, για να παραγγείλετε. Είναι 210-8239-300 και 210-8234-332. Να επαναλάβω τα τηλέφωνα, 8239-300 και 8234-332. Τηλεφωνήστε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, γιατί πραγματικά αξίζει να τα μελετήσετε και να τα διαβάσετε και να εκμεταλλευτείτε αυτή τη μεγάλη προσφορά των εκδόσεών μας. Ας πάμε ως πατέρα Μάξιμο. Κύριε Τόνι, να μου επιτρέψετε, πριν πάμε στο επόμενο βιβλίο, να πούμε έτσι για να μην μιλάμε γενικά, να πούμε για το ένα παράδειγμα που μπορούν να διαβάσουν μέσα στα βιβλία μας, το δεύτερο βιβλίο μου, το 2018, το τέλος του κόσμου, ή τι λέει, αγαπητοί, όσοι θα αγοράσουν τα βιβλία των εκδόσεων Άγιος Κοσμάς κλπ. Ότι λένε πολλοί δεν υπάρχουν ημερομηνίες. Η Εκκλησία δεν ορίζει ημερομηνίες. Ο Δής γνωρίζει συγκεκριμένα. Έτσι, ο Δής γνωρίζει κλπ. Να τονίσω, πατέρα Μάξιμο, ότι έχετε ολόκληρη ενότητα με τον τίτλο Ενστάσεις πάνω σε αυτό το θέμα, που είχατε την ευκαιρία να συλλέξετε από το 2006 αυτές τις επικρατέστερες μεσαγωγικά ενστάσεις που ακουστήκανε και απαντήσατε μία-μία σε όλες τις βασικές μέσα σε αυτό Ακριβώς. το βιβλίο. Για το Δής γνωρίζει και αν τελικά. Πώς ερμηνεύουν οι ίδιοι Άγιοι το Οδύς γνωρίζει και όχι ο πατήρ Μάξιμος ή οποιοδήποτε άλλο συγγραφέας. Υπάρχει ειδικό, καλώς το αναφέρατε, υπάρχει ειδικό κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο και στο πρώτο και στο δεύτερο. Στο δεύτερο ακόμα πιο, θα λέγαμε, με περισσότερα στοιχεία κλπ. Τέλος πάντων, που λέει ξεκάθαρα μέσα, έτσι, όχι ο πατήρ Μάξιμος, αλλά οι Άγιοι μας, ερμηνεύοντας το χωρί αυτό περί δε της ημέρας εκείνης Δευτέρας παρουσίας εννοείται, ουδής γνωρίζει, τι εννοείται, τι εννοούσε ο Κύριος μας όταν είπε αυτό το πράγμα. Και ισχύει το ουδής γνωρίζει ή δεν ισχύει. Και αν ισχύει, αν θα μπορούσε καθ' υπόθεση να ισχύσει, τότε πώς έχουμε ένα, θα λέγαμε, μια χωρία Αγίων, μεγάλων Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Άγιος Μάξιμος Αμολογητής, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πολλοί Άγιοι, ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Νείλος και άλλοι και άλλοι και άλλοι, είναι καταγεγραμμένα όλα μέσα στα βιβλία μας. Πώς όλοι αυτοί οι Άγιοι ορίζουν
χρόνους και καιρούς. Εκείνοι δεν είχαν διαβάσει το συγκεκριμένο εδάφιο του Ευαγγελίου που λέει «Περιδέ της ημέρας εκείνος και ώρας ουδής γνωρίζει». Κανείς δεν ξέρει. Τότε πώς τόλμησαν οι Άγιοι να ορίσουν χρόνους και καιρούς και χρονολογίες και ημερομηνίες και χίλια δυο άλλα πράγματα κλπ. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί απλούστατα δεν εννοούσε αυτό ο Χριστός. Το λένε πάλι ήδη οι Άγιοι, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός και ο Άγιος Θεοφύλακτος της Βουλγαρίας και άλλοι Άγιοι που ερμηνεύουν το συγκεκριμένο χωρίο του Ευαγγελιστού Ματθαίου και Μάρκου που το περιβόητο περιδέει τις ημέρες εκείνης και ώρας ότι γνωρίζει. Με αυτά στο σημείο, πατέρα Μάξιμου, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι συνήθως δεν μελετούν, αλλά κρίνουν μόνο επιπόλαιοι και επιφανειακά, φτάνουν στο σημείο να λένε ότι ο ίδιος ο Χριστός γνωρίζει. Που νομίζω ότι η μεγαλύτερη βλασφημία δεν υπάρχει. Έτσι. Από αυτό. Να μην γνωρίζει ο Κύριός μας πότε θα τη Δευτέρα ακριβώς. Παρουσία του. Είναι αστείο. Δηλαδή και μόνο να το συζητά κανείς πραγματικά. Όχι μόνο αστείο, αλλά είναι και βλασφημία, όπως λένε οι Άγιοι μας. Είναι βλασφημία το να λέει κανείς ότι ο Χριστός δεν γνωρίζει. Όπως λέει κατά γράμμα το χωρίο του Ευαγγελίου περί διά της ημέρας εκείνης και ώρας ο Δής γνωρίζει. Ούτε οι Άγγελοι, ούτε οι άνθρωποι, ούτε Υιός, ημί μόνο ο Πατήρ. Και λένε οι Άγιοι, είναι δυνατόν να με γνωρίζει ο Πατήρ, αλλά δεν εννοεί αυτή, εννοεί και το εξήγει τι εννοεί κλπ. Οπότε είναι μια ευκαιρία για τους αγαπητούς μας τηλεθεατές να διαβάσουν τη θεματική αυτή ενότητα των αισθάσεων, γιατί πολλοί ίσως έχουν εγκλωβιστεί σε αυτή την. Συγγνώμη για την έκφραση, καραμέλα του «Δις γνωρίζει», που έχει δυστυχώς επηρεάσει πολλούς ανθρώπους που ασυναίσθητα, ας πούμε, σκέφτονται αυτή την έκφραση, με αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί στο «Δις γνωρίζει» και να μην ακριβώς. Προχωρούν. Επιτρέψτε, επειδή ο χρόνος τρέχει και δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, να πούμε το εξής, ότι εάν δεν γνώριζε κανείς και αν η Εκκλησία μας και οι Άγιοι μας δεν ασχολούνται με όλα αυτά, υπάρχουν ειδικά κεφάλαια μέσα στα βιβλία μας που ασχολούνται όλοι οι Άγιοι που έχουν ασχοληθεί με ημερομηνίες, με χρονολογίες, με τους αριθμούς της γραφής και γιατί ήταν 5 τα ψάρια και όχι 2 και γιατί ήταν, ξέρω εγώ, τόσες χιλιάδες που βγήκαν έξω από την Αίγυπτο και γιατί ήταν οι 7 άντρες που με την γυναίκα του που πήγε ο Σαδοκαίος εκεί και είπε ότι αν μια γυναίκα πεθάνει, αν πεθάνει ο άντρας της και αποκτήσει 7, έχει 7 άντρες, στην άλλη ζωή ποιο θα είναι, γιατί ήταν 7 οι άντρες κλπ. Και τι συμβολίζουν 7 άντρες κλπ. Οι αριθμοί δηλαδή, πόσοι μεγάλοι σημασία έχουν, υπάρχουν ένα, γιατί ήταν 153 τα ψάρια που έπιασαν οι Απόστολοι με τα δίχτυα μετά την ανάσταση του Κύριου μας και όλα αυτά, έτσι που είναι όλα πολύ σημαντικά και κρύβουν σπουδαία και μεγάλα νοήματα. Εάν λοιπόν δεν επιτρεπόταν, γιατί οι Άγιοι μας ασχολήθηκαν όπως αποδεικνύεται με πλήθος παραπομπών. Και γιατί είπε, παράδειγμα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είπε ότι η Δευτέρα παρουσία θα γίνει τα μεσάνυχτα της Κυριακής, Σαββάτου προς Κυριακής. Πώς το ξέρει, αφού ουδής είδε. Ο Άγιος Νικόδημος λέει το ίδιο. Ο Άγιος Μητροπολίτης Άρτης, ο Δαμασκηνός λέει το ίδιο. Ο Άγιος Νίλος λέει ότι περίπου στο μέσο της 8ης χιλιετηρίδας, μεταξύ 7ης και 8ης χιλιετηρίδας, έτσι θα γεννηθεί ο Αντίχριστος και λίγο μετά θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Πού το ξέρει? Επιτρέψτε μου, ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός λέει ότι το τέλος του κόσμου θα γίνει την 8η χιλιετηρίδα. Μέσα στην 8η χιλιετηρίδα. Πού το ξέρει? Και πώς το ξέρουν όλα αυτοί οι Άγιοι, αν ουδής γνωρίζει κλπ. Παρακαλώ. Μου δώσατε την αφορμή, πατέρα Μάξιμου, να προχωρήσουμε στο επόμενο βιβλίο του πακέτου μας, ναι. Των εκδόσεών μας, «Η πτώση και το τέλος του Αγίου Όρους», του Αγίου Νίλου, του Μυροπλήτη. Είναι ένα χειρόγραφο του Αγίου Νίλου, το οποίο υπάρχει σε μονή του Αγίου Όρους, το οποίο συγκλονίζει πραγματικά στον αναγνώστη. Εδώ μέσα ο Άγιος Νίλος πραγματικά αναφέρεται σε αυτό που είπατε, στην ναι. ημερομηνία ορίζει το πότε θα γεννηθεί ο Αντίχριστος. Ακριβώς. Δηλαδή, ως απάντηση, σαν συμπληρώμα σε αυτούς που λένε ότι ο Δής γνωρίζει. Είναι ανέκδοτο χειρόγραφο, όπως είπατε, του αυτό Αγίου Όρους. Αυτό επιμεληθήκατε την συλλογή του χειρογράφου. Μου, ναι. Το χειρόγραφο είναι αυτούσιο μέσα. Μπορείτε να το ανοίξετε λιγάκι να το δουν οι τηλεθεατές μας. Έτσι, το χειρόγραφο είναι αυτούσιο μέσα. Δεν το έχουμε γράψει εμείς, δεν το έχουμε τυπώσει, ας πούμε, δεν το έχουμε δακτυλογραφήσει. Προσπάθησαν οι εκδόσεις μας ακριβώς όπως το είναι πανομοιότυπη έκδοση του χειρογράφου. Όσο γινόταν πιο καθαρά να το αποτυπώσουμε στο χαρτί χωρίς να γίνει καμία παρέμβαση στο κείμενο βέβαια. Αυτό λοιπόν είναι το 1815 το χειρόγραφο, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Βρίσκεται σε χειρόγραφα του Αγίου Όρους, σε ιερές μονές του Αγίου Όρους κλπ. Και το εξόντωσαν για πρώτη φορά οι εκδόσεις σας, ο Άγιος Κοσμάς και Τελός, με επιμέλεια της ταπεινότητός μου κλπ. Έχετε ένα μεγάλο κείμενο προλεγόμενα στην αρχή που αναφέρεται όλα τα σχετικά με το πώς βρέθηκε στα χέρια σας αυτό το αντίγραφο, το πώς το εκδώσαμε ναι. κτλ. Είναι ένα συγκλονιστικό με το οποίο μέσα με δύο λόγια τι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει το χειρόγραφο αυτό, κύριε Αντωνιάδο, αγαπητοί τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, είναι όλες οι διδαχές και όλες οι θέσεις και τοποθετήσεις του Αγίου Νίλου, ο οποίος παρουσιάστηκε σε ένα μοναχό του Αγίου Όρους, όπως είναι καταγεγραμμένο στο χειρόγραφο και σε πλήθος άλλες μαρτυρίες κλπ. Και του είπε όλα εκείνα τα οποία συνέβαιναν στην εποχή του Αγίου Όρους και τους καυτηρίασε για όλα τα
κακώς κείμενα και όλες τις παραβάσεις που έκανε την εποχή εκείνη, αλλά και που θα γινόντουσαν μελλοντικά. Λέει τι θα συμβεί στο μέλλον και στο Άγιον Όρος και στους μοναχούς, τα οποία και συνέβησαν και τα αποδεικνύουν μέσα από την ιστορία και από κείμενα άλλα του Αγίου Όρους. Τα αντιπαραθέτω το ένα δίπλο στο άλλο και αποδεικνύεται όλα αυτά που είπε ο Άγιος Μήλος πραγματοποιήθηκαν με την παραμικρή λεπτομέρεια κλπ. Και μιλάει για τα έσχατα χρόνια, πότε θα έρθουν, πότε θα γεννηθεί ο Αντίχριστος, τι ακριβώς θα γίνει, τι είναι ο Αντίχριστος, πόσο θα βασιλεύσει, τι θα κάνει στον κόσμο και τι ακριβώς θα συμβεί παγκοσμίως κατά την εποχή του Αντίχριστου. Και πολλές άλλες βέβαια χρήσιμες και ωφέλιμες συμβουλές και διδαχές του Αγίου Νείλου που μπορεί να διαβάσει κανείς, που αφορούν και τους μοναχούς αλλά και όλους τους χριστιανούς. Πραγματικά συγκλονίζει το πόσο χαρακτηριστικά περιγράφει τις προφητείες του Άγιος Νείλος, την εκοσμίκευση του Αγίου Όρους και γενικά της Εκκλησίας στη σύγχρονη εποχή. Τηλεφωνήστε παρακαλώ, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας, τελειώνει η εκπομπή μας. Δεν θα έχετε την ευκαιρία τόσο μεγάλης εκπτώσεως για αυτά τα συγκεκριμένα βιβλία, της τάξης το 55% από 100 μονάχα 45 ευρώ για τη διάρκεια της εκπομπής. Πάρτε τηλέφωνο στα τηλέφωνα της οθόνης αυτή τη στιγμή και παραγγείλετε, γιατί πραγματικά είναι μια μεγάλη προσφορά. Τα τηλέφωνα λοιπόν, επαναλαμβάνω, 210-82-39-300 και 210-82-34-332. Τα βλέπετε αυτή τη στιγμή και στην οθόνη σας. Τηλεφωνήστε τώρα για να πάρετε αυτό το πακέτο σε αυτή τη μεγάλη, πολύ μεγάλη προσφορά. Ας προχωρήσουμε όμως, πατέρα Μάξιμο, ναι, γιατί πραγματικά δύο λεφτά έχουμε ακόμα, ναι, ο χρόνος τελειώνει. Η κάρτα του πολίτη και το χάραγμα της Αποκαλύψεως. Είναι πολύ επίκαιρο και φλέγον θέμα. Τι σας ανάγκασε να το γράψετε ένα τόσο εξειδικευμένο, αφού είχατε αναφερθεί και γενικά στο ηλεκτρονικό φακέλωμα και στο θέμα των καρτών? Υπήρξε μια σύγχυση στο τελικά αν είναι σφράγισμα ή όχι η κάρτα του πολίτη? Ναι, υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση στην εποχή μας, στα χρόνια μας, η οποία οδηγεί σε λάθος δρόμους και μονοπάτια πάρα πολλούς χριστιανούς, καλοπροαίρετους, ευσεβείς, ζηλωτές κλπ. Οι οποίοι όμως έχουν ζήλο ούκα την επίγνωση. Έτσι λοιπόν εδώ μέσα περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, με τις κάρτες, με τις smart cards, έξυπνες κάρτες, με την κάρτα του πολίτη, με τα διαβατήρια, τα ηλεκτρονικά, όλα αυτά. Και αναλύω μέσα με πάρα πολλά στοιχεία και επιχειρήματα, τι ακριβώς είναι, πρέπει να τα πάρουμε ή δεν πρέπει να τα πάρουμε, είναι σφράγισμα ή δεν είναι σφράγισμα, είναι ραβόνας, είναι προσφράγισμα, τι ακριβώς από όλα αυτά, ποιο είναι το σφράγισμα, τι ακριβώς είναι σφράγισμα κλπ. Και μέσα εκεί μπορεί να βρει κανείς όλη την ιστορία όλων αυτών των αγώνων που έχουμε ξεκινήσει, εμείς τα λέγαμε έτσι, και ο Σύλλογος ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ναι, πατέρα Μάξιμο, εδώ από τη δεκαετία από του 80 και 90 κλπ. Και με εκπομπές και με διαδηλώσεις κλπ. Που βέβαια τότε πολλοί δεν άκουγαν και δεν έλεγαν τίποτα. Χαρακτήριζαν ως γραφικούς όλους όσους ασχολούνται και ενημέρωναν. Τώρα όμως τα βλέπουμε και τα zoom ήδη, δυστυχώς, να πούμε και κάτι, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας. Έτσι, ο Ομπάμα έβγαλε νόμο στην Αμερική που λέει ότι από το 2013 μέχρι το 2013 όλοι οι Αμερικανοί πολίτες για να είναι νόμιμοι και να μπορούν. Όχι, θα πρέπει να πάρουν τσιπάκι. Πρέπει να πάρουν τσιπάκι. Δηλαδή η εξέλιξη του σφραγίσματος, η λέξη σφράγισμα σε εισαγωγικά, έτσι εξελίξεται ραγδαίως κλπ. Και δεν είναι όλα αστεία αυτά τα πράγματα. Η Ιερά Αποκάλυψη, όλο και να πλησιάζει ο καιρός της πλήρους επιβεβαιώσεως. Και να πούμε και λίγα, γιατί νομίζω τελείωσε η εκπομπή μας, και για το σύμβολο της πίστεως. Έτσι, βεβαίως, τα είπατε πολύ ωραία στην αρχή για το σύμβολο της πίστεως, το οποίο έχει συγγράψει συνεργάτη των εκδόσεων Άγιος Κοσμάς Αιτωλός, η κυρία Ελένη Σταμούλου, που περιλαμβάνει μέσα μία πολύ όμορφη ερμηνεία, απλή ερμηνεία, κατανοητή σε όλους τους πιστούς, για κάθε άνθρωπο του συμβόλου της πίστεώς μας, για να γνωρίζουμε τι πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τι λέει η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, τι λένε οι Άγιοι και οι Θεοφόροι Πατέρες μας, και πόσο πολύ σπουδαίο και πολύτιμο να τα γνωρίζει κανείς και να διαφυλάττουμε ως κόρη οφθαλμού έτσι, την πίστη μας, τα δόγματα της πίστεώς μας, διότι άνευ Ορθοδόξου πίστεως δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας, όπως λένε και κηρύττουν όλοι οι Άγιοι μας, έτσι και γι' αυτό θυσιάστηκαν πάρα πολλοί Άγιοι. Και πάλι επισημαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας, τηλεφωνήστε στο 210-82-39-300 και 210-82-34-332 να υποφεληθείτε από τη μεγάλη προσφορά των εκδόσεών μας, συμμεριζόμενη τη δύσκολη θέση που όλοι λίγο ως πολύ βρισκόμαστε σε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας και η οποία θα πούμε σε επόμενη εκπομπή, πατέρα Μάξιμο, ότι δεν είναι τυχαία. Έτσι, και κάπου οθεί και κάπου οδηγεί και από κάποιους καθοδηγείται με ένα σκοπό και είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία των καιρών. Τηλεφωνήστε λοιπόν για αυτά τα 5 βιβλία, τα συγκλονιστικά βιβλία, τα οποία κάτω από πολύ μεγάλες αδειξότητες εξέδωσε ο σύλλογός μας, οι εκδόσεις του Αγίου Κοσμά, με σκοπό και μόνο την ενημέρωση, γιατί είναι θέματα σωτηρίας πραγματικά. Από 100 ευρώ λοιπόν, μονάχα 45 ευρώ, 55% έκπτωση, τηλεφωνήστε στη διάρκεια, στα λίγα λεφτά που μας απομένουν και για 10 λεπτά περίπου με το τέλος της εκπομπής. Γι' αυτό και μετά το τέλος της εκπομπής, ώστε να προμηθευτείτε το πακέτο αυτό. Κλείνοντας, πατέρα Μάξιμε,
να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενη εκπομπή να αναλύσουμε, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα, τα οποία τα περισσότερα βλέπουμε ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί τα σημεία των καιρών, και θα συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή και το θέμα που έχετε ειδικό κεφάλαιο στην κάρτα του πολίτη. Υπάρχει ή όχι μετάνοια μετά το σφράγισμα, ένα θέμα που επίσης δίστανται οι χριστιανοί και υπάρχουν πολλές διστάμενες απόψεις. Και όπως επίσης πώς συνδέεται η οικονομική κρίση με την εμφάνιση του Αντιχρίστου και πώς βλέπουμε σύμφωνα με τις προφητείες των Αγίων να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός που είχαν την ευγενή καλοσύνη να εκδώσουν όλα αυτά τα πονήματα της ταπεινότητας, τα οποία πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σπουδαία, όχι γιατί τα έχει γράψει η αναξιότητα μου και η ταπεινότητα μου και η αμαρτωλότητα μου κλπ. Αλλά γιατί όλα είναι στηριγμένα, ερίζονται και στηρίζονται μέσα στην Αγία Γραφή και στους Αγίους Πατέρες. Δεν είναι τίποτα δικό μου όπως αποδεικνύεται. Γι' αυτό και κανείς, μα κανείς, μέχρι σήμερα δεν έχει μπορέσει να αντικρούσει όλα αυτά τα οποία έχει συγγράψει η ταπεινότητα μου κλπ. Και βεβαίως για άλλη μια φορά, πολλωστή φορά, έτσι, προκαλώ, όπως θέλετε, πείτε το, οποιονδήποτε νομίζει ότι όλα αυτά τα οποία γράφει η ταπεινότητα μέσα σε αυτά τα βιβλία δεν είναι ορθά, δεν είναι ορθόδοξα κλπ. Να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο, έτσι για να μπορέσει να αποδείξει έτσι ότι όλα αυτά δεν είναι ορθά. Περιμένω οποιοδήποτε θέλει, κύριε Αντωνιάδου και όλοι οι τηλεθεατές, έτσι, να με καλέσουν οπουδήποτε θέλουν για να κάνω ένα δημόσιο διάλογο για να αποδείξουμε είναι ή δεν είναι. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικά και πρέπει όλοι οι τηλεθεατές, όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τουλάχιστον, να τα διαβάσουν για να ξέρουν τι γίνεται, τι συμβαίνει στις μέρες μας, πού οδηγούμαστε και πώς να προφυλακτούμε για να μπορέσουμε να αντέξουμε τα πια δύσκολα χρόνια της ανθρωπότητας, όπως έχει πει ο ίδιος ο Κύριος μας στο ΚΤ κεφάλαιο, στο 24ο του Ευαγγελιστού Ματθαίου, που λέει ότι τα χρόνια αυτά η τέτοια θλίψη δεν θα έχει ξαναέρθει ποτέ, ούτε πριν ούτε και μετά όλα αυτά τα χρόνια. Μα η ενημέρωση αυτό το σκοπό έχει την προφύλαξη, πατέρα Μάξιμε, από όλες τα εμπόδια και από όλες τις παγίδες, τις σύγχρονες που δεν φαίνονται πρώτες. Πάρτε λοιπόν τηλέφωνο για λίγα λεπτά ακόμα. Για 10 λεπτά μετά το πέρας της εκπομπής, στα τηλέφωνα 210-82-39-300 και 82-34-332, γιατί να υποφεληθείτε αυτού της μεγάλης προσφοράς. Να ευχαριστήσουμε και εμείς, πατέρα Μάξιμε, πάρα πολύ για την συγγραφή των βιβλίων αυτών και να επισημάνουμε για κάποιους που δεν γνωρίζουν ότι όλα τα πραγματικά σας δικαιώματα και δεν βγάζετε τίποτα εσείς από τη συγγραφή αυτών των βιβλίων, τα παραχωρίζετε για τους σκοπούς ενημέρωσης του κόσμου. Να είστε καλά. Και να είστε καλά γι' αυτό και ο Θεός να σας ανταμείβει. Ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω, εξάλλου μοναχός είμαι, ούτε είχα περιουσία, ούτε έχω καμία περιουσία, όποιος θέλει μπορεί να ψάξει, ούτε έχω χρήματα, ούτε έχω λογαριασμούς, ούτε έχω αυτοκίνητα, ούτε έχω ακίνητα, απολύτως τίποτα κλπ. Εργάζομαι ταπεινά προς δόξα Θεού και μόνο για τη δόξα του Θεού και το συμφέρον των αδελφών μας και τη σωτηρία πρωτίστως της αμαρτωλότητός μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ και τους τηλεθεατές σας. Εσείς, αγαπητοί μας τηλεθεατές, να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο που αφιερώσατε και ήσασταν μαζί μας. Για 10 λεπτά μετά το τέλος της εκπομπής θα έχετε την ευκαιρία ακόμη να πάρετε τηλέφωνο για να προμηθευτείτε το πακέτο. Μην το αμελήσετε, τηλεφωνήστε γιατί πραγματικά αξίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.